Κάρισμα του Σπανούλη, παίρνει το σκρίν από τον Πέκοβιτς, ο Έλληνας γκάρντ μπροστά στο Λόρβεν, θα τον νικήσει, ναι, 2-4 πρώτο καλάθι για τον. Θα δούμε τώρα τη συνέχεια όσο αφορά αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει αυτό το inside παιχνίδι με τον Πέκοβιτς ή θα ξεκινήσει να παίζει τα pick and roll, να έχει να. Και πάλι ο Νίκολας θα πασάρει στον Περπέρογλου, Σπανούλης, ακάλυπτος για τρεις. Ναι, ωραίο. 7-10 πλησιάζει στο τρίποντο ο Παναθηναϊκός με μια. Να ανοίξουν πιο πολλές επιλογές. Σπανούλης και πάλι μόνος του και πάλι έξοχη ενέργεια. 9-12. Η ΤΣΕΣΕΚΑ να σημειώσουμε ότι έχει ξανά η προηγούμενη διείσδυση του Έλληνα γκάρντ, ο οποίος εφόρμησε στο καλάθι της ΤΣΕΣΕΚΑ. Δεκτικό rebound στον Πέκοβιτς. Ακριβώς, γιατί γίνονται μεταστροφές. Στη σωστή στιγμή, σωστή θέση ο Πέκοβιτς. Προσπεράσει. Εδώ ο απόφυτος του Μέριλαντ μπροστά στο Σισκάος, θα σπέρνει το αριστερό διάδρομο και πάλι δύσκολη ενέργεια το καλάθι. Πολύ ωραίο καλάθι, πάρα πολύ ωραίο καλάθι και είναι εφετικό. Άρα ανανεώνεται το χρονόμετρο 20 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό ξανά. Η προηγούμενη έξοχη προσπάθεια του Νίκολας, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του καλάθι. Ο Μπράντοβιτς ετοιμάζει και τον Μπατίστ. Χόλντεν. Πάντοτε πάνω του ο Σπανούλης. Καλή πάσα του Χόλντεν προς το Καούν και εντυπωσιακό το κάρφωμα του Σάσα Καούν. Καλή ομαδική άμυνα να καλύψουν τις διεισδύσεις του Αμερικανού. Και ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ υπάρχει ένα πλεονέκτημα σημασία στην άμυνα. Πολύ σημασία στρατηγική. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάσα στη γωνία στον Γιασκεβίτσιους. Νίκολας, προσποίηση. Και η πάσα και πάλι στον Γιασκεβίτσιους για τρεις, ναι. Έξοχη εναλλαγή της μπάλας από τους περιφερειακούς του Παναθηναϊκού. Δεν θα μπορούσε να βρει το στόχο. Για Σκεβίτσιους τον Διαμαντίδη για 3 και για το συν 10. Ναι, 29-19 στο συν 10 ο Παναθηναϊκός. Βλέπουμε την πολύ καλή άμυνα που παίζει ο Παναθηναϊκός. Γιατί βλέπουμε την καλή άμυνα, έχει υπομονή στην επίδεση, είτε στη αυτή τη ζώνη είτε στο man-to-man. Ο Παναθηναϊκός πετάει φωτιές αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Καθολική κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο παρκέ της Ότου Γονταρίνα και μετά. Να δει λίγο ακόμα ο Μεσίνα αν θα λειτουργήσει, αν θα μπορέσει με αυτή τη ζώνη να γυρίσει. Ο Διαμαντίδης είναι σούπερ ακόμα, ένα τρίποντο, 30, δεν έχει ιδιαίτερα προσόντα. Και έχουμε τώρα την είσοδο του Πλάνινιτς στο παρκέ. Νοηδίτς αλλά και ο Σπανούλης, δύσκολη πάσα, θα γίνει το κλέψιμο, όχι. Πλάνινιτς βλέπει στη γωνία τον Σισκάουσκας. Το σούτ από τα 4 μέτρα, πρώτο καλάθι από τον Λιθουανό και 36-23 μειώνει τη διαφορά του Παναθηναϊκού στους 10. Από τον Μπέκοβιτς, κλείνει τα αριστερά ο Γιασκεβίτσιος, βλέπει όμως το Φώτση και πάλι για τρεις ο Παναθηναϊκός, ναι, 39-23, αυτή είναι η κλέψιμο από τον Πλάνινιτς, 7 δευτερόλεπτα για τους πράσινους, πάντοτε ο Σπανούλης, 5 δευτερόλεπτα τώρα για τρεις ο Σπανούλης και αυτό μέσα, 42-25 με 6 στα 11. Για διαφορετικούς λόγους, ο Καούν λόγω απειρίας, ο Μόρις και ο Πλάνινιτς δεν είναι σε καλή κατάσταση τελευταία και με το πρόβλημα που έχει το επιθετικό του ρημίχρονο και γενικά για το παιχνίδι. Φώτσης στη γωνία για τον Γιασκεβίτσιους, μεγάλο καλάθι, 45-28. Χρονόμετρο στα 8 δευτερόλεπτα, τώρα μένουν 6. Πάσα στον Νίκολας, θα το βάλει και αυτό. Ναι, 48-28, ιδανικό τελείωμα για τον Παναθηναϊκό. Μόνος του. Γιασκεβίτσιους, Σπανούλης, Νίκολας, ο Γιασκεβίτσιους για 3. Εκπληκτικό, 51-28. Διαμαντίδης, άλλο και συγκέφτει τον Σκάουσκας να το μαρκάρει. Περπέρο, Φώτσια, μαρκάρει στους για 3. Ναι, πολύ καλό σου, 56-33, στους 23. Σκάουσκας. Πάνω του ο Πέκοβιτς, καλή άμυνα από το Μαυροβούνιο, Σμόντις. Πλάνινιτς δεν επιχειρεί το σουτ, δίνει πάσα στον Λάγκον, αυτό θα το κάνει και είναι εύστοχο. 56-40, Κρυάπα με αντίπαλο τον Τζαψαρί. Λάγκον, ο Σισκάουσκας, 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΣΕΚΑ. Πλάνινιτς δεν μπορεί να προστάρει τον Περπέρογλου, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι πάντοτε ο Πλάνινιτς θα το κάνει και με μεγάλη επιτυχία, με διέψευσε κατηγορηματικά, 56-48. 3 έχει γίνει 56-50 με 8 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Φώτσης για 3. Ναι, αυτή είναι η λύση που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. 59-50 από τον Άντρου Τσεσεκά και τώρα 2 ελεύθερες βολές. Είναι σημαντικό σε αυτό το χρονικό σημείο ο Παναθηναϊκός να κρατήσει αυτή τη διαφορά. Το αντίθετο σκηνικό πάει ο Περπέρογλου να παίξει στο low post τον Λάγκτον. 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Πάντοτε ο Περπέρογλου. Να τα καταφέρει, ναι, 62-50. Πολύ όρημη πολίκα. Λάγκτον. Χόλντεν έχει ώρα να φανεί μετά από ένα πολύ καλό πρώτο μέρος ο Αμερικανός. Θα δώσει τώρα την πάσα στον Λόρμπεκ, αυτός θα κάνει μια έξοχη κίνηση και θα πετύχει το καλάθι. 62-52. Κατοχικές τρίπλες πάνω στον Λόρμπεκ.
Πάσα στον Περπέρογλου. Ήταν κακή για τρεις ο Περπέρογλου. Ναι, είναι σε φοβερή κατάσταση ο Περπέρογλου στην τέταρτη. Το δεύτερο σύστημα, όταν δώσει το σήμα ο Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς θα γίνει διπλό σκρίνο στο να βγει. Επιθετικό rebound του Τριάπα. Κοιτάξτε πώς πήγε πάνω του με τη δύναμη και με τη αποφασιστικότητα ο Νίκολας. Αυτό είναι ένα καλό αντρικό. Το Διαμαντίδη, Σπανούλης για τρεις. Ναι, 68-60, να μια πολύ σημαντική ανάσταση. 69-63 δίνει το επίσημο στατιστικό στοιχείο της Ευρωλίγκα. Εγώ είχα 70% στα δικά μου χαρτιά, δεν έχει καμία σημασία αυτό τώρα. Η ουσία είναι για Σκεβίτσιους, πάνω του ο Λάγκτον και ο Κριάπα. Τριπλάριο για Σκεβίτσιους, το Διαμαντίδη. Φάουλ από τον Κριάπα με 10,4 δευτερόλεπτα. Διαμαντίδης. Ναι, είναι ψύχρεμος, 71-69. Σε 9 πόντους ο Διαμαντίδης. Και τώρα στους 10, 72-69 τα 5 τρίποντα. Άστοχη η πρώτη βολή, είναι ο κορυφή. Με 5,8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. 73-71 τώρα στο καλάθι το παιχνίδι. Σμόδης στην επαναφορά. Σισκάουσκας μπροστά του ο Νίκολας. 3 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πάντοτε ο Σισκάουσκας, για 3 ο Σισκάουσκας. Είναι άστοχος και ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Θα νικήσει με 73-71 την ΤΣΣΚΑ και για 5η φορά στην ιστορία του θα πάρει την Ευρωλίγκα. Ακόμα μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ. Ακόμα μια μεγάλη στιγμή για την ιστορία του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα κατακτήσει για 5η φορά την Ευρωλίγκα μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, μετά από ένα δραματικό τελικό που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ. Αυτή τη φορά ο Ραμούνας Σισκάουσκας ήταν ο μοιραίος για την ΤΣΣΚΑ, ήταν ο παίκτης που της έδωσε την πρόκριση πριν από 2 μέρες στον ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα. Μόνο η Ρεάλ και η ΤΣΣΚΑ έχουν περισσότερους. Η Ρεάλ με 8, η ΤΣΣΚΑ με 6 και άλλες δύο ομάδες έχουν πάρει από 5 τίτλους. Η Βαρέζε και η Μακάμπι. Η Μακάμπι βέβαια μετράει και ένα τίτλο της Σουπρολίγκα. Άρα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τρίτη θέση. Είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πολλά συγχαρητήρια στους αδελφούς Γιαννακόπουλους που έχουν κάνει τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Στο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι ο πολυνίκης του θεσμού με την 7η κατάκτηση της κούπας. Η 6η κούπα της Ευρωλίγκα για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ακόμα μία μας έχει φέρει ο Ολυμπιακός το 1997. Και βεβαίως μια πολύ μεγάλη στιγμή να δούμε αν θα σηκώσει την κούπα ο φύση και θέση αρχηγός του ο Φραγκίσκος Αλβέρτης ή αν θα γίνει αλλαγή σκύπτρων που θα γίνει. Θα είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης, αυτός που όπως και το Μάρτιο στον κλειστό του ελληνικού μετά τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας θα σηκώσει την κούπα. Απολαύστε τον. Καλή κοντά του τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον αναγκάζει και πάει μαζί του ο Αλβέρτη. Μαζί λοιπόν οι δύο πολύ μεγάλοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού ασπάζουν ένα στον άλλο και ναι, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για το 2009. Η κούπα τώρα πηγαίνει στα χέρια του Φανάση για να κόψουν που τόσα πολλά έχει κάνει για αυτή την ομάδα. Ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, και βλέπετε εδώ τον Μάικ Μπαρτίς πως λούζει με σαμπάνια τους συμπαίκτες του. Ο Παναθηναϊκός είναι αναμφίβολα η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20ετίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Βλέπουμε εδώ και τον Σαρούνας Γιασκεβίτσης, ο οποίος στέφτηκε για τέταρτη φορά στην πολύ μεγάλη καριέρα του πρωταθλητής Ευρώπης. Τα έχει καταφέρει 2 φορές με την Μακάμπι, άλλη μία με την Μπαρτσελόνα. Γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ που κατακτάει την Ευρωλίγκα με 3 διαφορετικές ομάδες. Από την άλλη για τον Ομπράντοβιτς τα έχουμε πει όλα, τα έχουμε εξαντλήσει. Ο άνθρωπος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, είναι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Έχει κατακτήσει 7 φορές την Ευρωλίγκα και αναρρίχθηκε τα πρόβεα στην καριέρα του. Εδώ ο Μάικ Μπαρτίς, τη δεύτερη φορά πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό, στην 6η του σεζόν με την πράσινη φανέλα. Και εδώ ο πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά, ο Βασίλης Πανούλης, είχε 13 πόντους, τους 10 από αυτούς του σημείωσε στο πρώτο μέρος. Για να δούμε, μας ακούει καθόλου Χριστίνα Βραχάλη? Δεν μας ακούει, γίνεται πανδεμόνιο μέσα στο παρκέ, είναι λογικό. Εδώ είναι οι αναμνηστικές φωτογραφίες. Παρά τον πρωταθλητή.
καθεστώτων Ευρώπης. Θα δώσω λίγο το λόγο στον Φώτη Κατσικάτη να μας δώσει την τεχνική του άποψη για αυτό το τελικό, πραγματικό τελικό. Εντάξει, νομίζω ότι δεν, τη στιγμή αυτή δεν είναι τόσο σημαντικό το τεχνικό κομμάτι. Ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι με δύο ημίχρονα, μπορώ να πούμε, για την κάθε ομάδα. Ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό, με απόλυτη κυριαρχία στην άμυνα και ένα πολύ μυαλωμένο παιχνίδι και βέβαια μια τρομερή ευστοχία στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Αλογικά η ΤΣΣΚΑ θα έπρεπε να αντιδρούσε, αντέδρασε με την άμυνά της πιο πολύ και νομίζω τελικά, βλέποντας έτσι, σκεφτόμαι λίγο έτσι με πιο ψύχραμα, ότι οι έξι σημαντικοί πόντοι στη σειρά που έβαλε ο Περπέρογλου αποδείχτηκαν το πρώτο βήμα, να το πούμε έτσι, ώστε να ελέγξουν τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Για πάμε στη Χριστίνα Βραχάλη τώρα. Γίνεται χαμός μέσα στο παρκέ. Η Χριστίνα Βραχάλη προσπαθεί να πιάσει κάποιον παίκτη να μας πει, να μας μεταφέρει κάποιες πρώτες αντιδράσεις, κάποιες πρώτες δηλώσεις. Εδώ βλέπουμε τον Σαρούνας για σκέψη.